Τον κύριο Μύρονε Χιλετζάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Δουλτζεράκη, σας ευχαριστώ στο κρατέ. Λοιπόν, υπάρχουν μια σειρά από ειδήσεις, αλλά ας ξεκινήσουμε από τις τελευταίες και κυρίως από την χθεσινή σας την επίσκεψη στο γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τι είναι αυτό που ζητήσατε και τι είναι αυτό το οποίο υπήρξε, αν θέλετε, δέσμευση? Μπήκανε μια σειρά από θέματα που δημιουργούν προβλήματα όσο αφορά τις αγροτικές επιδοτήσεις στον κριτικό παραγωγό. Τονίσαμε το μεγάλο πρόβλημα της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου και τα χιλιάδες ευρώ που έχασε η Κρήτη και μεταφερθήκαν σε άλλες περιφέρειες στη χώρα μας. Είπαμε ότι σε αυτή την προγραμματική περίοδο, αν θέλουμε πραγματικά να στηρίξουμε τα εξαιρετικά προϊόντα που βγάζει η Κρήτη μας, θα πρέπει να γίνει μία σύνδεση της παραγωγής μαζί με την επιδότηση, δηλαδή οι περιβόητες συνδεδεμένες ενισχύσεις. Είπαμε ότι είναι άδικο και καταχρηστικό, και να φέρω παράδειγμα ένα προϊόν, τη σταφίδα, η Πελοπόννησο, να εντάσσεται στις συνδεδεμένες ενισχύσεις και τώρα τρέχει κι άλλο ένα πρόγραμμα, το περιβόητο, θα το ονομάσουμε Ουκρανοενίσχυση, που αυτή η Ουκρανοενίσχυση είναι μια ενίσχυση που την πήραν όλα τα καρά τιμένη λόγω μετά από τον πόλεμο της Ουκρανίας, που δημιουργηθήκαν σοβαρά προβλήματα στο κομμάτι των ψυχανθή και σε άλλων αγροτικών προϊόντων. Η χώρα μας απολαμβάνει από εκεί περίπου 110 εκατομμύρια ευρώ και από τα 110 εκατομμύρια ευρώ περίπου τα 26-27 εκατομμύρια ευρώ θα πάνε σε συγκεκριμένες καλλιέργειες, όπως είναι η αμπελουργία. Δηλαδή θα πάρει κόρονο, δεν τη λέω πάλι κορονοενίσχυση, λάθος, αυτή η αποζημίωση θα την απολάβει, θα την παραλάβει ο παραγωγός της Πελοποννήσου που καλλιεργεί σταφίδα, και ο παραγωγός της Κρήτης που καλλιεργεί σταφίδα δεν θα είναι αποδέχτης. Ζητήσαμε να συμπεριληφθεί και το ινάμπελο της Κρήτης όσο αφορά τη βιολογική καλλιέργεια, αλλά και το σταφιδοποιήσιμο. Το ίδιο ο υπουργός ο ίδιος είπε, ο υπουργός, και το κατάλαβε ότι αυτό είναι μια αδικία και πρέπει να δουν, εφόσον δεν έχουν δοθεί ακόμα τα χρήματα, αν μπορούμε να τροποποιήσουμε και να ενταχθεί μέσα και το σταφιδάμπελο αλλά και το ινάμπελο της Κρήτης σε αυτή την ενίσχυση. Το επιτραπέζιο σταφίδι έχει κλειδώσει για όλη την Ελλάδα, επομένως όσοι παραγωγοί είναι βιοκαλλιεργητές και έχουν επιτραπέζια σταφίδια θα παραλάβουν από εκεί την ενίσχυση αυτή. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο θα είναι αναστρέμα, 26 εκατομμύρια ευρώ είναι, αλλά πόσο θα πάρει επί του στρέμματος και πόσες χιλιάδες στρέμματα έχουν δηλωθεί, δεν γνωρίζουμε επακριβώς. Δεσμεύτηκε ο υπουργός και είπε ότι το αγροτικό πετρέλαιο θα δοθεί άμεσα και θα δοθεί και με κάποιους τρόπους που, μάλλον με λίγα λόγια, 50 εκατομμύρια ευρώ είναι το αγροτικό πετρέλαιο και θα δοθεί για όλους. Τώρα, τι ποσό θα πάρει ο καθένας, κυρία Δουλγεράκη, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, γιατί μέχρι τώρα έχουμε δει ότι πάρτε ενίσχυση ρεύματος και παίρνει 50 ευρώ καθένα. Δεν μου λέτε τώρα, κύριε Χιλετζάκη, να ρωτήσω κάτι, γιατί το έχω απορία, γιατί ξέρετε, όσο προχωράτε το λόγο σας, εγώ μπορεί να το ξεχάσω. Όταν δεσμεύετε για ενίσχυση της κριτικής σταφίδας, αναφέρετε σε ποια σταφίδα, τη φετινή, την παραγόμενη, ή περιλαμβάνεται ακόμα και εκείνη η σταφίδα η οποία αραχνιάζει στις αποθήκες και είναι πολύ η τόνη? Σωστά ακριβώς είναι αυτό που θέσατε. Την ενίσχυση θα την πάρει ο παραγωγός ανά τα στρέμματα που έχει δηλώσει στη δήλωση του ΟΣΔΕ του 2021. Δηλαδή, αν εσείς είχατε δηλώσει ότι το συγκεκριμένο αμπέλι το πάτε για σταφιδοποίηση, τότε θα είστε αποδέχτες της ενίσχυσης και όχι με το κομμάτι της παραγωγής. Εμείς, αυτό αφορά τα περιβόητα 26 εκατομμύρια ευρώ. Και για τη χτινοτροφία μας έδωσε 80 εκατομμύρια ευρώ για όλη την ελληνική επικράτεια και από εκεί θα πάρει στοιχεία, και το τονίζω για τους κτηνοτρόφους, στοιχεία του 21, δηλαδή όσο παραγωγικό ζωικό κεφάλαιο δηλώσανε οι κτηνοτρόφοι το 21 και παραδώσανε γάλα
ή αυνοερήφια με τα νόμιμα παραστατικά μέσα στο 21, τότε θα είναι αποδέχτες αυτής της ενίσχυσης. Δηλαδή θα είναι αποδέχτες των 80 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό δεν παντρεύεται με τη συνδεδεμένη ενίσχυση. Το τονίζω αυτό στους κτηνοτρόφους, γιατί οι κτηνοτρόφοι παίρνουν μια συνδεδεμένη ενίσχυση γάλακτος. Δηλαδή αν παράξουν περίπου 100 κιλά γάλα ένα ζώο και έχουν και τα σωστά, τις σωστές αναλύσεις μικροβίων, ότι το γάλα τους είναι σωστό και το έχει παραλάβει πιστοποιημένο ο τυροκομείο, παίρνουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση. Αυτή η ενίσχυση που θα δοθεί τώρα, τα περιβόητα 80 εκατομμύρια ευρώ, δεν έχουν να κάνουν με την ενίσχυση αυτή και δεν έχει και τους ίδιους, όρους για να δοθεί. Επομένως, όσοι κτηνοτρόφοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή, αρκεί να έχουν παραδώσει γάλα μέσα στο 21 και να έχουν παραγωγικά ζώα, όχι δηλαδή μικρά αρνιά, είναι αποδέχτες των 80 εκατομμυρίων ευρώ. Και η δική μας τώρα το φυτικό, τα 26 εκατομμύρια ευρώ που ξαναλέω, δεν μπορούμε σήμερα να πούμε αν το ζώο πάρει 2 ευρώ κατά κεφαλή ή 10 ευρώ. Και αν η ελιά το στρέμα πάρει 10 ευρώ ή 30 ευρώ ή το αμπέλι πάρει 5 ευρώ ή 20. Το πακέτο είναι συγκεκριμένο. Θα δούνε πόσες χιλιάδες στρέμματα είναι δηλωμένα και πόσοι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι ανά την Ελλάδα και όχι για την περιφέρεια Κρήτης μόνο. Και από εκεί και πέρα θα γίνει η διαίρεση. Εγώ κρατάω μικρό καλάδι, κυρία Τουλχεράκη. Καλά κάνετε. Γιατί τα λεφτά αυτά δεν μου φαίνονται πολλά, να σας πω την αμαρτία μου. Αλλά τέλος πάντων, ό,τι είναι θα δείξει το επόμενο καιρό και πώς θα τέχει. Όσο αφορά το πετρέλαιο που μας είπε και δεσμεύτηκε ο ίδιος ο Υπουργός, είναι τα περιβόητα 50 εκατομμύρια ευρώ. Έχει ο Υπουργός όρεξη, το δουλεύει, αλλά το χαρτοφυλάκιό του είναι περιορισμένο. Εμείς το μεγάλο καμπανάκι που του τονίσαμε και σαν Ένωση Αγροτικό Συνεταιρισμό Ηρακλείου και σαν ΟΑΚΟ Μάδα Μπελουδών Ελαιοπαραγωγό Κρήτης, είναι ότι είναι αδικημένη Κρήτη στις αγροτικές ενισχύσεις. Ήταν μαζί μας και η κυρία Καλογύρου, Γενικός Γραμματέας, αλλά και ο κύριος Κώστας ο Μπαγινέτας, που είναι Ευρωπαϊκών Ενισχύσεων και αυτός Γενικός Γραμματέας, όπως και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, ο Μάκης, ο Ταξιάρχης, ήταν παρόν. Συμφωνήσαν και αυτοί ότι ναι, έχουν χαθεί πάρα πολλά χρήματα από την Κρήτη. Αυτό, κύριε Χιλετζάκη, είναι και το καλύτερο άλοθη. Παραδέχομαι δημόσια ότι ναι, έχετε αδικηθεί, αλλά υπάρχει και το αλλά. Το δημοσιονομικό κόστος, τα προγράμματα, οι ανάγκες κλπ. Και δεν μπορούμε να σας δώσουμε και κάτι τη παραπάνω. Κύριε Χιλετζάκη, η παρουσίαση, η δικιά μου συγκεκριμένα, ήταν το τι παράγει το νησί μας. Το νησί μας, του είπα του Υπουργού ότι παράγει. Μα λέτε να μην τα ξέρουν, κύριε Χιλετζάκη. Δηλαδή έχει μαλλιάσει η γλώσσα σας. Όπως είναι ο παραγωγός ο απλός, που όποιος παράγει τελικά τιμωρείται, κυρία Δουλγεράκη, γιατί αυτός που παράγει, όση ενίσχυση και να παίρνει, τη ρίχνει στην παραγωγή. Γιατί ακούγονται και διάφορα τον τελευταίο καιρό, οι αγρότες παίρνουν επιδοτήσεις, κάντε στις καραμπέδες. Οι αγρότες που παίρνουν τις επιδοτήσεις και παράγουν, γιατί έχει αγρότες που παίρνουν επιδοτήσεις και δεν παράγουν, αυτοί τιμωρούνται πιο πολύ από όλους. Κύριε Χιλετζάκη, έχει μαλλιάσει η γλώσσα σας να το λέτε σε όλους τους τόνους, εντός, εκτός και επί τα αυτά. Το τι παράγεται, το τι παράγει η Κρήτη, τι παράδεισος θα μπορούσαν να είναι και πόσο αδικημένη είναι η Κρήτη. Αυτό ξανατόνισα εχθές. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Αυτό που είπατε πριν από λίγο. Ότι εσείς συνεχίζετε να κρατάτε μικρό καλάθι. Αυτό τα λέει όλα. Αυτό κυρία Δουγεράκη, και είπα τώρα και εντάξει. Είπα το εξής, ότι υπάρχει ακόμα φως στο τούνελ, δεν έχει κλειδώσει το κομμάτι που λέγεται ΚΑΠ, δεν κλείδωσε, δεν έχει κλειδώσει. Ήδη η πρόταση της Ελλάδος που στάθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση γύρισε πίσω με παρατηρήσεις, όταν δηλαδή η Κομισιόν γράφει παρατηρήσεις στην εθνική πρόταση, σημαίνει ότι ξαναφτιάξε το φάκελο, βάλε του νέες πινελιές. Λοιπόν, εφόσον υπάρχει αυτό το περιθώριο να γραφτούν στα ψηλά γράμματα κάποιες παρατηρήσεις.
όπως είναι η αδικημένη κριτική σταφίδα, όπως είναι η ελαιοκαλλιέργεια που πραγματικά πλήττεται τα τελευταία χρόνια όσο αφορά τις ενισχύσεις και άλλα προϊόντα και κτηνοτροφικά, όλα αυτά, εάν τώρα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν τα φιλτράρει και να δει τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιφέρειας, τότε πραγματικά είναι η τελευταία προγραμματική περίοδο που θα λέμε μια φορά ότι λέγαμε και με τις σταφίδες. Μιλάτε, είχαμε λάδι κτλ. Έχετε την καλοσύνη με ένα ναι ή με ένα όχι να μου απαντήσετε, σας παρακαλώ, στο επόμενο. Αναφέρεστε και ελπίζετε σε ποιους, στους ανθρώπους που δεν ξέρουν τι σημαίνει αγρότης, τι σημαίνει χωράφι και παραγωγή προϊόντος, σε αυτούς αναφέρεστε ότι θέλετε να πάρουν τα ψηλά τα γράμματα και να τους κάνουν ένα αιρετούς παραπάνω ή να προσθέσουν στοιχεία, σε αυτούς, για αυτούς μιλάτε? Προσπαθεί το συνεταιριστικό κίνημα της χώρας να έχει λόγο τα τελευταία χρόνια, γιατί δυστυχώς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις απαξιώσαν τον Έλληνα. Σας είπαμε ένα ναι με ένα όχι και δεν με βοήθατε. Ένα ναι με ένα όχι. Όχι, δεν περιμένω τίποτα, γιατί δεν περιμένω τίποτα, γιατί δεν υπάρχει η ίδια η εκπροσώπηση των αγροτών μέσα στα γραφεία, στα επιτελικά γραφεία της Αθήνας. Και όλα αυτά προέρχονται γιατί το συνεταιριστικό και το συνδικαλιστικό κίνημα σε όλη την Ελλάδα, κάποιοι θέλανε να το αφανίσουν, να μην έχουν φωνή οι αγρότες, να μην έχουν οι αγρότες εκπροσώπηση. Κύριε Χιλιτζάκη, σας παρακαλώ πάρα πολύ να μην ξεχνάτε, μαζί μου να μην ξεχνάτε, γιατί ακόμα και αυτοί οι οποίοι προέρχονταν παρελθόν, διαχρονικό το θέμα, μέσα από το χώρο της αγροτιάς, πάνω στον βωμό της πολιτικής, ξέχασαν ότι ήταν αγρότες. Μην ξεχνάτε, μην το ξεχνάτε. Το παρελθόν πρέπει να μας κάνει καλύτερους, και εμείς οι νεότεροι που παίρνουμε τη σκητάλη δεν πρέπει να είμαστε ούτε κατευθυνόμενοι από τα τοποκόμματα, ούτε από τίποτα. Εσείς τα λέτε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτό το παρελθόν σήμερα έχει διώξει χιλιάδες Ελληνόπουλα στο εξωτερικό και υπάρχουν χιλιάδες στρέμματα εκτάσεων μη παραγωγικά στη χώρα μας, και σήμερα λέμε το ψωμί ψωμάκι, και θα σας πω και το μεγάλο θέμα που του έθεσα. Σε ένα λεπτό όμως μέσα. Σε ένα λεπτό. Του είπα, βάλτε τη σταφίδα, την κριτικιά, στις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Το θέμα είναι εθνικό. Τονίζω τη λέξη εθνικό. Δεν μπορούμε, κυρία Δουλγεράκη, αυτή τη στιγμή να εισάγουμε στη χώρα μας 7, 8, 10 χιλιάδες τόνους τουρκική σταφίδα και να έχω εγώ τον Τούρκο να μου αναρτά χάρτες και να μου δείχνει και να μου λέει ότι η Κρήτη είναι δικιά του, ότι η Ελλάδα είναι δικιά του, ότι τα ελληνικά νησιά είναι δικά του, και εγώ να τον εστηρίζω και να του βάζω το πετρέλαιο για τις φρεγάτες του να μου κουνάει το δάχτυλο, αγοράζοντας τη δικιά του σταφίδα. Κύριε Χιλιτζάκη, εδώ πρέπει να έρθει το κράτος και να παρέμβει και να πει, έχω εσωτερική κατανάλωση 10.000 τόνους ξανθιά κριτικά σταφίδα που έχω εκκρίτη, γιατί είναι κριτικά, δεν είναι πολεμόνη. Αγαπητέ κύριε Χιλιτζάκη, καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά, καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα.